Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 671. Είναι από το βιβλίο Προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Σελίδα 671, Προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 1. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, είπαγε και βόησον εις τα ότα της Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ενθυμούμε περί σου την προσέ ευμένειά μου εν την νεότητή σου, την αγάπην της νυμφεύσεώς σου, ότε με οικολούθησε εν τη ερήμο εν γη Ασπάρτο. Ο Ισραήλ το Άγιος εις τον Κύριον, απαρχής απαρχή των γεννημάτων αυτού, πάντες οι κατατρώγοντες αυτών εις ανένοχοι, κακόν ήλθεν επ' αυτούς, λέγει Κύριος. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου οίκος Ιακώβ και πάσε συγγένειε του οίκου Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος. Ποιαν αδικίαν έβρικαν εν εμή οι πατέρες σας, ώστε απεμακρύνθησαν απ' εμού και περιεπάτησαν ο πίσω της ματαιότητος και ματαιώθησαν. Και δεν είπον πού είναι ο Κύριος, ο αναβιβάς σας ημάς εκ γης Αιγύπτου, ο οδηγής σας ημάς δια της ερήμου, δια τόπου ερημίας και χασμάτων, δια τόπου ανιδρίας και σκιάς θανάτου, δια τόπου των οποίων δεν επέρασεν άνθρωπος και όπου άνθρωπος δεν κατόκισε, και σας εισήγαγον εις τόπων καρποφόρων, δια να τρώγετε τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού. Αφού όμως εισήλθετε, εμιάνατε τη γη μου και καταστήσατε ευδέλιγμα την κληρονομία μου. Οι ιερείς δεν είπαν που είναι ο Κύριος και κρατούντες τον νόμον δεν με εγνώρισαν, και οι ποιμένες εγίνοντο παραβάτε εναντίον μου, και οι προφήτε προεφήτευον δια του Βάλ και περιεπάτουν ο πίσω πραγμάτων ανωφελών. Δια τούτο έτι θέλω κριθεί με σας, λέει Κύριος, και με τους ιούς των ιών σας θέλω κριθεί. Διότι ιδιάβητε εις τας νήσους των Κιτιαίων και ιδέτε, και πέμψατε εις Κιδάρ και παρατηρήσατε επιμελώς, και ιδέτε ανεστάθη τούτον πράγμα. Ήλαξεν έθνος θεούς, αν και ούτε δεν είναι θεοί. Ο λαός μου όμως ήλαξε την δόξα αυτού με πράγμα ανωφελές. Εκπλάγητε ουρανίδια τούτο και φρίξατε. Συνταράχθητε εσφόδρα, λέει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμέ εγκατέ λοιπόν την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους συντετριμένους, ήτινες δε δύναντε να κρατήσω συν είδωρ. Αμήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός πλαχνίζεται το λαό Του, ενδιαφέρεται, είναι κοντά στο λαό Του και θέλει μέσα από το λαό Του να φανερώνεται πάντοτε η δόξα του Θεού σε όλη την οικουμένη. Γι' αυτό εργάζεται ανάμεσα στο λαό Του με μεγάλη σοφία, με μεγάλη όμως ταυτόχρονα διακριτικότητα, αλλά οπωσδήποτε και με μεγάλη δύναμη. Το αποτέλεσμα είναι ο λαός του Θεού να απολαμβάνει και τα σπλάχνα του Θεού, που είναι κάτι το τρομακτικά, κάτι το ιδιαίτερο, και την εύνοια του Θεού και την ευλογία του Θεού και τις ενέργειες του Θεού και τη δόξα του Θεού και τη δύναμη του Θεού, και αν ο λαός του Θεού δεν απολαμβάνει όλα αυτά στην παρουσία του Θεού, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί έτσι εργάζεται ο Θεός και αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, και έτσι πάντα ενεργεί και μας δίνει παραδείγματα μέσα από το λόγο Του. Όμως παραπονιέται κιόλας. Παραπονιέται κιόλας όταν κάτι δεν πάει καλά. Και μέσα από το παράπονο του Θεού, το οποίο δεν είναι απλώς μια γκρίνια, αλλά είναι διδασκαλία, έρχεται ο Θεός να μας φανερώσει πότε, πώς και γιατί έχει ο λαός του Θεού και ο άνθρωπος του Θεού αυτό που λέμε εύνοια Θεού. Δηλαδή απολαμβάνει τα σπλάχνα του, την αγάπη του, το ελαιός του, τις ενέργειές του, τις ευλογίες του, τη δόξα του, τη δύναμή του, την παρουσία του.
Και πότε, γιατί? Και πότε και γιατί ο λαός του Θεού δεν τα απολαμβάνει όλα αυτά? Πήγαινε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ να εκφράσεις, λέει στον Ιερεμία ο Θεός, το παράπονό μου, αλλά στην πραγματικότητα να τους δώσεις διδασκαλία καλή. Και πες τους, θυμάμαι περί σου την ευμένειά μου εν τη νεότητή σου, όταν ήσουν νέος λαέ μου, Ιερουσαλήμ, πόλης του Θεού. Θυμάμαι την ευμένειά μου προσέ, ότι η ευμένειά μου ήταν πλήρη στη ζωή σου. Και ξέρουμε ότι ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια στο λαό του όταν ο λαός έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμει πάντοτε στο λόγο του τον Άγιο. Μας πληροφορεί βεβαίως ο λόγος του Θεού. Και ο Θεός λέει, θυμάμαι όταν ήσουν νέος στην αρχή πόσο ευμενής ήμουν σε σένα, και ακόμη θυμάμαι και την αγάπη που εσύ είχες προς εμένα όταν αποφάσισαμε να νυμφευθούμε. Και το αποτέλεσμα αφενός μεν της ευνίας μου, της ευμενίας μου προς ε, αλλά και της αγάπης σου προς εμέ, στη νεότητά σου και στην αρχή της νυμφεύσεώς μας, ήταν ότι εσύ με ακολουθούσες σε έρημο γη, σε άσπαρτο γη, άμεσα, με πίστη, με εμπιστοσύνη, χωρίς αντίρρησης, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ερωτήσεις, δισταγμούς, γκρίνιες, φόβους, ενδιασμούς, λύπες και βεβαίως όχι με το ζόρι. Επειδή λοιπόν η ευμένειά μου ήταν πλήρη σε σένα, γιατί είχες πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και έτρεμε στο λόγο μου τον Άγιο, γι' αυτό και εγώ σε αγαπούσα και εσύ με αγαπούσες, και ενώ εγώ σε οδηγούσα σε άσπαρτο και έρημο γη, την οποία άνθρωπος ποτέ δεν περιεπάτησε, άνθρωπος ποτέ δεν κατοίκησε, γη έρημο, ερημωμένη, γη χασμάτων, γη ανιδρίας, γη σκιάς θανάτου και οδύνης, και εσύ λόγω της ιδιαίτερης και ειδικής σχέσης που είχαμε, της ευμένειάς μου και της αγάπης σου, με ακολουθούσες πρώτον άμεσα και δεύτερον με απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη, και στην οδηγία μου αλλά ιδιαιτέρως και στις επαγγελίες μου. Και τότε ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, ήταν Άγιος, ξεχωρισμένος σε μένα. Ανήκε κατά πάντα σε μένα, όπως οι απαρχές των γεννημάτων στο Γεωργό, όπως η πρώτη καρπή του Γεωργού, τις οποίες απολαμβάνει ο Γεωργός. Ξεχωρισμένος, δικός μου λαός ήσουν και εγώ ήμουν δικός σου Θεός. Όμως τώρα εκφράζεται το παράπονο. Γιατί άλλαξες? Γιατί άλλαξες? Τι σου συνέβη? Ο Απόστολος Παύλος λέει, τι σας εβάσκανε? Γιατί άλλαξες? Γιατί ακούς τώρα το λόγο μου και τον σκέφτεσαι και τον διαπραγματεύεσαι? Γιατί θέλεις περισσότερες εξηγήσεις? Γιατί λιγόστεψε η πίστη σου και η εμπιστοσύνη σου, ώστε να μ' ακολουθείς ακριβώς κατά πάντα, άμεσα, χωρίς φόβους, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ενδιασμούς, χωρίς ερωτήσεις? Γιατί άλλαξες? Βρήκες αδικία σε μένα? Γιατί απεμακρύνθεις? Γιατί λιγόστεψε η αγάπη σου?
γιατί απομακρύνθηκες από την ευνοία μου, ποια αδικία βρήκες σε μένα. Σε απογοήτευσα. Σε απογοήτευσε ποτέ ο Θεός, αδελφοί? Γιατί? Όταν περπατούσαμε σε γη άνυδρο, άσπαρτο, έρημο, σκιά θανάτου, γιατί τότε με ακολουθούσες και απόλαυσες τις επαγγελίες μου και εισήλθες εις γην ρέουσα γάλα και μέλι? Δεν σου υποσχέθηκα ότι θα σε φέρω σε γη ρέουσα γάλα και μέλι? Και εσύ με πίστεψες και με υπομονή με ακολούθησες και με εμπιστοσύνη φτάσαμε μαζί μέχρι τη γη και απόλαυσες αυτή τη γη που ούτε στον ύπνο σου δεν την είχες δει, ούτε μπορούσες να τη φανταστείς. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά εμιάνατε και τη γη μου με τις παραβάσεις σας, τις αμαρτίες σας και τα είδωλά σας. Οι ιερείς σας δεν με εξεζήτησαν, δεν είπαν που είναι ο Κύριος, αυτοί που είχαν την ευθύνη και κρατούσαν τον νόμο του Θεού να κηρύττουν, να ομολογούν, ακόμη και να προσεύχονται και να μεσητεύουν υπέρ του λαού. Δεν με εξεζήτησαν, με εγκατέλειψαν. Έχασαν το φόβο του Θεού. Παράπονο. Παράπονο που δεν ήταν μόνο για το λαό αυτό, αλλά θα τολμούσα να πω είναι και για μας. Παραπονιέται ο Θεός. Γιατί έχασες την πρώτη σου αγάπη? Γιατί άλλαξες? Γιατί το πέρασμα των χρόνων αλλίωσαν την πίστη σου, την υπομονή σου και την αγάπη σου? Και πού κατήντησες? Εγκατέλειψες την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψες λάκους για να μαζέψεις νερό και από εκεί να δροσίζεσαι, να ποτίζεσαι και να καθαρίζεσαι, αλλά δεν ήξερες ότι η λάκη ήταν συντετριμένη και το νερό όσο και να το μαζέψεις θα χαθεί. Και αντί να επιστρέψεις πάλι στην πηγή των ζώντων υδάτων, πιο πολύ απομακρύνθηκες και άρχισες να πηγαίνεις στην Αίγυπτο να ζητάς νερό από τον Νείλο. Και όταν απογοητεύτηκες και από την Αίγυπτο, πήγες στην Ασσυρία και άρχισες να ζητάς νερό από τον Εφράτη. Τι να κάνω με σένα? Τι μπορώ να κάνω με σένα? Αλλά το ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα δεν είναι τι θα κάνει ο Θεός με σένα, με εμάς. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά τι θα κάνουμε εμείς με το Θεό? Και αν το πω πιο σωστά, τι θα κάνουμε πρώτα με την καρδιά μας, με τον εαυτό μας, και ύστερα τι θα κάνουμε με το Θεό? Ξέρετε, μετά πάσης βεβαιότητος έρχεται στιγμή που η μακροθυμία του Θεού φτάνει στο τέλος. Και έρχεται στιγμή που ενώ όλο τον καιρό ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να μετανοεί, να επιστρέφει σε Αυτόν και ο Θεός να αλλάζει γνώμη και να ευλογεί Αυτόν, έρχεται στιγμή όμως που ο καιρός τελειώνει. Και μην πάει το μυαλό σας μόνο στην αρπαγή της Εκκλησίας ή τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά σε όλη τη ζωή μας οι συγκεκριμένες καταστάσεις έχουν όρια μακροθυμίας. Παραδείγματος χάρη, ένας νέος πρέπει να διαβάσει από τα 18 του μέχρι τα 20 το αργότερο για να μπει στο πανεπιστήμιο. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, δεν μπορεί να δίνει 10 φορές. Ούτε θα πει δεν διαβάζω φέτο, θα διαβάσω του χρόνου. Δεν διαβάζω ξανά φέτο, θα διαβάσω του χρόνου. Και θα διαβάσω ξανά φέτο και θα διαβάσω του χρόνου.
Αλλά σήμερα είναι η μέρα που ο Θεός περιμένει το κάθε έναν από μας να επιστρέψουμε. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Ενώ σου ονομάζεται το σήμερα, έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Το αύριο δεν μας ανήκει. Μπορεί και το αύριο να είναι σήμερα για μας. Αλλά κάποιο αύριο δεν θα είναι σήμερα για μας. Σήμερα είναι λοιπόν καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι μέρα μετανοίας. Σήμερα να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να μην σκληρύνουμε τις καρδιές μας. Σήμερα να εξητήσουμε τον Κύριο να κάνει αναδόμηση στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Σήμερα να τον πλησιάσουμε και να του πούμε: δεν θέλουμε, Κύριέ μου, να χάσουμε τη γη της επαγγελίας. Δεν θέλουμε να χάσουμε τις ευλογίες σου. Να απολαμβάνουμε τα σπλάχνα σου. Να απολαμβάνουμε τη χάρη σου, το έλεος και τη δόξα σου. Γι' αυτό δεν κοιτάμε στην πορεία μας στη γη την έρημο και την άσπαρτο, όταν όμως μας οδηγεί ο Θεός, γιατί το βέβαιο είναι ότι μετά θα φτάσουμε στη γη της ευλογίας. Αν όμως ακολουθούμε γη ευλογίας δική μας, δηλαδή αν παρασυρώμεθα και εισερχόμεθα δια της φαρδιάς πύλης, που είναι εύκολο, και αρεσκόμεθα να περπατούμε εις την ευρύ χωρονοδόν, που είναι απλό, το τέλος της υποθέσεως θα είναι απώλεια. Αν όμως σήμερα επιστρέψουμε στην πορεία μας στη γη την άσπαρτο και την έρημο που όμως μας οδηγεί ο Θεός, και αγωνιζόμαστε να εισερχόμεθα δια της στενής πύλης κάθε φορά και πάντοτε, που σημαίνει πρέπει να ταπεινωθείς, να σκύψεις για να μπεις στο θέλημα του Θεού. Δεν μπαίνεις αλλιώς. Πολλές φορές λέμε: εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, εγώ θέλω να μου οδηγεί ο Θεός. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε ότι για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και για να είμαστε στην οδηγία του Θεού, πρέπει να σκύβουμε και να αγωνιζόμεθα, να εισερχόμεθα δια της στενής πύλης. Δεν υπάρχει άλλη πύλη που οδηγεί στο θέλημα του Θεού. Καμαρωτή και άνετη στον ουρανό δεν πάμε. Με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και πάντοτε τρέμονται στο λόγο του Θεού, θα απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού και η ευμένεια του Θεού θα γεννάει στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου την αγάπη του Θεού, και τότε η σχέση μας με το Θεό θα είναι από τη μεριά του Θεού αγάπη και εύνοια, και από τη μεριά τη δική μας αγάπη και υπακοή. Αμήν.